ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω ρε κάτι. Και στο λέω ευθέως γιατί το έχω κάνει, την έχω κάνει τη συζήτηση αυτή με πολλούς έτσι καλεσμένους. Αλλά θα το πω για πρώτη φορά ευθέως. Ότι όλοι έχουν δικαίωμα να πιστεύουν και αλλήμον αν μια κοινωνία και ατομικά ο κάθε άνθρωπος δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Φυσικά. Δηλαδή, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Φυσικά. Αν όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάζοντας το δικό μας μικρό πετραδάκι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Όπως το λέω. Ένας ηθοποιός έχει τη δυνατότητα, υποδίοντας κάποιους ρόλους, βγαίνοντας, αποκτώντας δημόσιο λόγο και οντότητα και λέγοντας κάποια πράγματα, να αλλάξει από τη δικιά του μεριά τον κόσμο. Πώς πιστεύει ένας ηθοποιός ότι ασχολούμενος με την πολιτική. Και αν γίνει ένας απλός βουλευτής, που ξέρουμε ότι ένας απλός βουλευτής τίποτα δεν μπορεί να κάνει επί της ουσίας, ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μέσω της Βουλής. Δεν ξέρω, είναι μια ίσως ανάγκη ένας ότι γιατρός, γιατί να δουλεύω για την πατρίδα, και όχι ένας δουλεύω για την πατρίδα με πιο άμεσο τρόπο. Επειδή εγώ είμαι φανατική της τέχνης και του πολιτισμού, δεν μου περνούσε το μυαλό. Γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι. Εσύ θα το έκανε δηλαδή αυτό. Αυτό σου λέει δεν ξέρω να το κάνω. Ξέρω, δηλαδή, γιατί όσοι είναι στην πολιτική έχουν σπουδάσει και μόνο πολιτικά. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι ο ηθοποιός έχει δημόσιο λόγο. Ο γιατρός ή ο μηχανικός δεν έχει δημόσιο λόγο. Και οι δημοσιογράφοι έχουν δημόσιο λόγο, όμως πηγαίνουν στην πολιτική. Είναι άλλο πράγμα. Ο δημοσιογράφος είναι πολύ πιο κοντά στην πολιτική. Ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική δημοσιογραφία. Είναι πιο κοντά. Αλλά μην ξεχνά ότι το ένα είναι πιο άμεσο. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να ψηφίζει, αισθάνεσαι ότι μπορεί να κάνει εισηγήσει, αισθάνεσαι ότι. Ενώ είναι πιο έμεσος ο τρόπος της τέχνης και για μένα είναι πιο δυσδυτικός. Είναι οι άνθρωποι που προχωράνε τον κόσμο πιο δυσδυτικά είναι αυτό. Τέχνες. Και ειλικρινά για μένα η πολιτική που είναι ιερό θέμα θα άξιζε τον κόπο να κάνει κανείς, δηλαδή αν αισθανόμουν ότι μου προτείνα να κάνω κάτι που στον τομέα μου το ξέρω πολύ καλά, τρέχοντας θα το έκανα, αλλά δεν θα άφηνα ποτέ τη δουλειά. Ο Παύλος, ο οποίος ασχολήθηκε και παίζεται μαζί όλο το χειμώνα με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο, το είχε συζητήσει, ας πούμε, το είχε πει ότι ξέρεις, σκέφτομαι το καλοκαίρι να κατέβω στις εκλογές, ας πούμε. Όχι, δεν το είχε συζητήσει. Ήταν ξαφνική η απόφαση του Παύλου. Σε ξάφνιασε εσένα. Πάρα πολύ. Σε ξάφνιασε. Μας ξάφνιασε γιατί ήμασταν οργανωμένοι για να κάνουμε δουλειά μαζί. Αλλά ξέρεις κάτι, η ζωή έχει αυτά τα πρόβλεπτα. Και επειδή οι ανατροπές στη ζωή μας είναι πια μια καθημερινότητα πάρα πολύ σκληρή. Και από την άλλη μεριά έχει και τη γοητεία της. Μπορεί να είναι πολύ γοητευτικό για τον Παύλο να μπει σε μια καινούργια διαδικασία και ίσως να ήταν καλό για όλους μας αυτό. Πιστεύω πάντα ότι κάτι γίνεται για κάποιους λόγους καλούς. Ναι. Πάρ' το έτσι. Για μένα δεν είναι ότι αυτό το κάνω για να εφησυχάσω τον εαυτό μου και να του πω ότι εντάξει κομπρέσα τώρα μην νομίζω ότι... Όχι. Παρά είναι μεγάλο το σημάδι για να μην είναι για καλό μου. Ωστόσο, για καλό μου, ξέρεις τι εννοώ, για καλό μου, για καλό του. Ωστόσο, για καλό του. Εξακολουθεί να ασχολείται με το θέατρο, δηλαδή θα κάνει θέατρο πάλι το καλοκαίρι από μάθη. Ναι. Δεν το εγκατέλειψε για να... Πράγμα. Δεν εγκατέλειψε το θέατρο για να πάει στην πολιτική, θα κάνει και όχι, τα δύο. Θα κάνει μια άλλη δουλειά και μάλιστα θα... αρχίζουμε σχεδόν συγχρόνως. Πώς και δεν πάλι συνεργαστήκατε για το καλοκαίρι, ναι. Δεν ξέρω πώς το είδε έτσι ο Παύλος. Ήταν μια επιλογή του Παύλου να μην είστε μαζί το καλοκαίρι. Απόλυτα. Γιατί? Δεν ξέρω, εμένα ρωτάς. Θα πρέπει να ρωτήσεις κάποια στιγμή τον Παύλο, τον ίδιο. Εγώ τον ρώτησα, μου είπε ότι είναι μια προσωπική του διάθεση να μην συνεχίσει σε αυτή τη δουλειά, να επιλέξει την πολιτική και να κάνει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Και έκανε άμεσα κάτι άλλο. Ναι, όταν εμείς ήμασταν πια ήδη προχωρημένοι σε απόφαση, δεν θα ήθελα αυτό να δημιουργήσει μια κακή αίσθηση. Να σου πω για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι κανένα δεν μπορεί να κρατήσει με το ζόρι. Πέρασε με έναν ευτυχισμένο χειμώνα, ήταν εξαιρετικά. Και μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και έσκησε κιόλας. Εξαιρετικός ήταν χαρά Θεού να τον βλέπεις. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα όταν πήρε την απόφαση ο Παύλος να μας αφήσει, γιατί κινδυνέψαμε να μην πάμε πουθενά. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ένας επίσης εξαιρετικός ηθοποιός, ο Χρήστος ο Χατζηπαναγιώτης, έκανε με λαχτάρα, δέχτηκε με λαχτάρα το ρόλο. Γιατί κινδυνέψαμε κάποια στιγμή να μην πάει το έργο καθόλου το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάει δεύτερη χρονιά, γιατί κανείς δεν μπορεί. Ενώ με τον Παύλο είχαμε κλείσει χειμώνα καλοκαίρι. Τώρα θα πάει μόνο το καλοκαίρι με τον Χρήστο και θα σταματήσουμε.